Καλημέρα σε όλους σας. Σας παρακαλούμε εδώ να ακούσετε τη διάλεξη που θα δώσει ο κύριος Φώτης Κανέλλος, ο οποίος είναι υποψήφιος για τη θέση συστήματα παραγωγής και διαμονής ηλεκτρικής ενέργειας της πόλης μας, τη θέση επίπονου αναπληρωτή. Είναι ένας από τους 9 υποψηφίους που έχουμε. Ο κύριος Κανέλλος τελείωσε το Μετσόβιο, έκανε το δευτερικό του κύμα του κύριου Χατζηδημητρίου, δούλεψε ένα διάστημα στη βιομηχανία και από το 1912 είναι στο ΜΠΔΕΛΤΑ, εξελέγει στην αρχή ως λέκτορας, τώρα υπηρετεί ως επίκονος το 2012. Αν είναι συγγνώμη, είμαι και παλιός, μάμα παλιός μου. Από το 2012, συγγνώμη συνάδελφοι, είναι στο ΜΠΔΕΛΤΑ ως λέκτορας και από το 2015 είναι ως επίκονος. Και στην μετέδρα είναι επίκονος στο Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Πολυτεχνείου. Και να μην σας κουράζω άλλο, μας τα πει ο ίδιος τα υπόλοιπα. Καλημέρα σας. Θέλω και εγώ με τη σειρά μου να ευχαριστήσω τον Γιώργο Καρατζάκη για την εισαγωγή και για την πρόσκληση και βεβαίως όλους εσάς για την πρόσκληση που μου κάνατε και μου δίνετε την ευκαιρία να παρουσιάσω την έρευνά μου στο αντικείμενο της προκυρικτήσας θέσης. Το θέμα, το αντικείμενο της σημερινής παρουσίασης είναι η μοντελοποίηση και η υπέρτιστη λειτουργία συστημάτων παραγωγής μεταφοράς και διανομή τη ηλεκτρική ενέργεια. Πριν προχωρήσω στα διάφορα αντικείμενα που θα σας παρουσιάσω, θα ήθελα να κάνω μία σύντομη εισαγωγή παρουσιάζοντας τη δομή της παρουσίασης. Το πρώτο θέμα που θα σας παρουσιάσω είναι η μοντελοποίηση ανεμογεννητριών, σύγχρονων ανεμογεννητριών, μεταβλητών και σταθερών στροφών. Στη συνέχεια θα σας δείξω έναν αλγόριθμο βέλτιστου ελέγχου ανεμογεννητριών που βρίσκονται σε απομονωμένη λειτουργία από το σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας. Στη συνέχεια θα παρουσιαστεί μία μέθοδος εκτίμησης της συμβολής αιωλικών πάρκων στη στάθμη υπερκύκλωσης ενός μεγάλου συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας. Ακολούθως, μία μέθοδος για τη βέλτιστη λειτουργία, το βέλτιστο μάλλον προγραμματισμό λειτουργίας συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας πλοίων, τα οποία διαθέτουν πλήρη ηλεκτροπρόωση. Και τέλος, θα κλείσω με την παρουσίαση ενός αντικειμένου πολύ σύγχρονου, το οποίο βρίσκεται ουσιαστικά αυτή τη στιγμή στα Σπάργανα, που αφορά τη βέλτιστη λειτουργία συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας μεγάλων εμπορικών λιμένων. Και τέλος, κλείνοντας τη σημερινή παρουσίαση, θα πω δύο λόγια για την αξιοποίηση της ως τώρα έρευνας και της προοπτικής επέκτασης αυτής. Ξεκινάω λοιπόν με τη μοντελοποίηση ανεμογεννητριών. Εδώ πέρα, σε αυτό το σχήμα, βλέπουμε τα υποσυστήματα μιας ανεμογεννήτριας, όπου εύκολα διακρίνεται ότι... Εύκολα διακρίνεται ότι μία σύγχρονη ανεμογεννήτρια διαθέτει ένα πλήθος υποσυστημάτων τα οποία πρέπει να μοντελοποιηθούν και στη συνέχεια όλα αυτά τα μοντέλα να συνδυαστούν μεταξύ τους ούτως ώστε να παραχθεί το συνολικό μοντέλο της ανεμογεννήτριας. Άρα λοιπόν η ανάπτυξη ακριβών λεπτομερών μοντέλων των σύγχρονων ανεμογεννητριών απαιτεί διεπιστημονική γνώση, καθώς κάποιος πρέπει να έχει καλή γνώση, παραδείγματος χάρη, της αεροδυναμικής των πτερυγείων, μηχανολογικές γνώσεις για την μοντελοποίηση των μηχανολογικών εξαρτημάτων, όπως είναι το κυβότιο ταχυτήτων, οι άξονες, οι ελαστικοί άξονες της ανεμογεννήτριας, ηλεκτρολογικές γνώσεις για την ηλεκτρογεννήτρια και τα συστήματα μετατροπέων που χρησιμοποιούνται εκεί πέρα, και καθώς επίσης και γνώσεις συστημάτων αυτομάτου ελέγχου. Πολύ γρήγορα θα δώσω κάποιες πληροφορίες σχετικά με κάποια μοντέλα που έχουν αναπτυχθεί κατά τη διάρκεια της διδακτορικής μου διατριβής. Εδώ βλέπετε το μοντέλο για το αεροδυναμικό σύστημα, όπου ουσιαστικά έχει μοντελοποιηθεί μια διαδικασία αναπαραγωγής στοιχείων χρονοσειρών ανέμου, χρησιμοποιώντας το φασματικό περιεχόμενο του ανέμου, και στη συνέχεια έχει μοντελοποιηθεί η αεροδυναμική συμπεριφορά των πτερυγίων, χρησιμοποιώντας τις στατικές καμπύλες του αεροδυναμικού συντελεστή των πτερυγίων. Αυτές τις βλέπετε λοιπόν εδώ πέρα, πώς παράγονται οι καμπύλες της αεροδυναμικής ροπής
Και αυτή εδώ η τροχιά ΑΒΓ ουσιαστικά μας δίνει τα σημεία πάνω στα οποία πρέπει να λειτουργεί η ανεμογεννήτρια, ώστε να έχουμε μέγιστη παραγωγή ισχύως. Είναι προφανές λοιπόν για να βελτιστοποιήσουμε, την παραγωγή της ανεμογεννήτριας πρέπει ουσιαστικά να έχουμε μεταβλητή ταχύτητα. Ξέρετε, να σας πω ότι εδώ στον οριζόντιο άξονα έχουμε την ταχύτητα περιστροφής των πτερυγίων. Επίσης έχουμε μοντουλοποιηθεί πλήθος άλλων φαινομένων, όπως είναι η μεταβολή της ταχύτητας του ανέμου με το ύψος από το έδαφος. Βλέπετε εδώ πέρα πώς μεταβάλλεται η ταχύτητα του ανέμου όσο πηγαίνουν πιο ψηλά από το έδαφος, το φαινόμενο της σκίας του πύργου και διάφορα άλλα. Εδώ βλέπετε το μοντέλο του μηχανικού συστήματος. Έχει χρησιμοποιηθεί ουσιαστικά είτε το μοντέλο τριών ελαστικά συνδεδεμένων μαζών, είτε έξι ελαστικά συνδεδεμένων μαζών. Το πιο σύνηθες είναι το μοντέλο των τριών μαζών, όπου στην πρώτη μάζα εδώ αντιστοιχίζουμε τις μάζες των πτερυγίων, της πλήμνης, στη δεύτερη μάζα τη μάζα του κυβωτίου ταχυτήτων και στην τρίτη μάζα τη μάζα του δρομέα της ηλεκτρογεννήτριας. Αυτές οι τρεις μάζες συνδέονται μεταξύ τους με διάφορες ελαστικότητες, όπως βλέπετε, και στοιχεία απόσβεσης, ώστε να αναπαραστήσουμε με λεπτομέρεια την συμπεριφορά των ελαστικών αξώνων που συνδέουν τα διάφορα εξαρτήματα της ανεμογεννήτριας. Στη συνέχεια εδώ βλέπετε το σύστημα διαφορετικών εξισώσεων, οι οποίες μοντελοποιούν την κίνηση των τριών μαζών, και επίσης βλέπετε εδώ πέρα μία άλλη εναλλακτική λύση, όπου μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε έξι μάζες. Η μόνη διαφορά είναι ότι σε κάθε πτερύγιο αντιστοιχίζεται μία ξεχωριστή μάζα. Εδώ πέρα είναι κάπως πιο πολύπλοκο και πιο ακριβές το μοντέλο. Μοντέλο της ασύγχρονης γεννήτριας. Βλέπετε τις διαφορετικές, έξι διαφορετικές εξισώσεις, οι οποίες ουσιαστικά τι κάνουν, προσωμιούν την ηλεκτρογεννήτρια, εμπλέκοντας τις τάσεις, τα ρεύματα και τις ηλεκτρομαγνητικές ροές που υπάρχουν στα τυλίγματα του στάτη και του δρομέα της γεννήτριας. Και τελειώνοντας αυτό το θέμα, θα ήθελα να αναφέρω ότι έχουν αναπτυχθεί και μία σειρά άλλων μοντέλων που είναι αδύνατο να μπω σε λεπτομέρειες επειδή μας περιορίζει ο χρόνος, που αφορούν τα συστήματα αυτομάτου ελέγχου μιας ανεμογεννήτριας. Έχουν αναπτυχθεί συστήματα αυτομάτου ελέγχου για τον βέλτιστο έλεγχο της ταχύτητας περιστροφής των πτερυγίων, για τον έλεγχο της ηλεκτρομαγνητικής ροπής χρησιμοποιώντας άμεσο ή έμεσο διανυσματικό έλεγχο ή βαθμωτό έλεγχο, τον έλεγχο της τάσης στο σημείο σύνδεσης της ανεμογεννήτριας με το σύστημα και επίσης ένα σύστημα αυτομάτου ελέγχου της κλίσης των πτερυγίων. Επίσης έχουν αναπτυχθεί μοντέλα τα οποία προσωμιώνουν και τις τεχνικές διαμόρφωσης του εύρους παλμών που χρησιμοποιούμε για να ελέγξουμε τα συστήματα των ηλεκτρονικών μετατροπέων που χρησιμοποιούνται σε ανεμογεννήτριες μεταβλητών στροφών. Ενδεικτικά εδώ αναφέρω την SPWM, SVM και επίσης την τεχνική υστέρηση του ρεύματος. Εδώ νομίζω ότι αυτή η εικόνα είναι ίσως η πιο χρήσιμη από όσες έχω δείξει, καθώς φαίνεται το συνολικό μοντέλο της ανεμογεννήτριας. Φαίνονται τα επιμέρους μοντέλα των υποσυστημάτων της ανεμογεννήτριας και πώς αυτά διασυνδέονται μεταξύ τους, ώστε να πάρουμε το συνολικό μοντέλο της ανεμογεννήτριας. Εδώ, όπως βλέπετε δεξιά, μέσα σε αυτό το πλαίσιο με τη διακεκομμένη γραμμή, βρίσκονται τα μοντέλα τα οποία ουσιαστικά χρησιμοποιούνται μόνο στην περίπτωση που έχουμε λειτουργία μεταβλητών στροφών. Όλα αυτά τα μοντέλα έχουν ενοποιηθεί σε ένα πρόγραμμα το οποίο αναπτύχθηκε αυτό κατά τη διάρκεια της δακτυλικής μου διακριβής. Εδώ βλέπετε την κεντρική οθόνη του προγράμματος. Ο χρήστης βλέπετε ότι μπορεί ανά πάσα στιγμή να αλλάξει οποιαδήποτε παράμετρο του μοντέλου της ανεμογεννήτριας και βεβαίως εδώ πέρα υπάρχουν και διάφορα μενού από τα οποία μπορεί ο χρήστης να ανοίξει κάποιες βιβλιοθήκες με όλα αυτά τα μοντέλα και να χρησιμοποιήσει όποιο μοντέλο θέλει για να προσομοιώσει το σύστημα το οποίο θέλει. Εδώ βλέπετε μία άλλη οθόνη του προγράμματος, η οποία ουσιαστικά αφορά τη χρήση τεχνητών νευρολικών δικτύων, τα οποία χρησιμοποιήθηκαν για την παραγωγή ισοδύναμων, απλούστερων μοντέλων. Έτσι, τα προηγούμενα μοντέλα που σας έδειξα είναι τα αναλυτικά, είναι τα ακριβή και έχουν το μειονέκτημα ότι δεν μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε σε πολύ μεγάλα συστήματα ηλεκτρικής ενέργειας. Είναι ασύμφορα από άποψη υπολογιστικού κόστους. Άρα λοιπόν προέκυψε η ανάγκη να δημιουργήσουμε απλούστερα μοντέλα χρησιμοποιώντας διάφορες τεχνικές αναγνώρισης συστημάτων όπως τα τεχνητά νευρικά δίκτυα.
Αυτό κατ' επέκταση να χτίσουμε ένα μοντέλο συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας που έχει μέσα πάρα πολλά αεροπορικά πάρκα. Και τώρα καταλαβαίνετε ότι η πολυπλοκότητα αυξάνει πολύ καλά. Φώτη, για να καταλάβουμε λίγο καλύτερα, μήπως ναι. Μπορούσε να μας πεις το σε αυτό το διάγραμμα εισόδους και εξόδους που βλέπουμε εδώ πέρα. Εδώ έχουμε αεροδυναμικό σύστημα. Εδώ μπαίνει η ταχύτητα του ανέμου. Η είσοδος είναι η ταχύτητα του ανέμου. Η έξοδος είναι η αεροδυναμική ροπή. Επίσης, η είσοδο παίρνει από το μηχανικό σύστημα την ταχύτητα περιστροφής των πτερυγείων, ούτως ώστε να υπολογιστεί αεροδυναμική ροπή. Μετά, εδώ έχουμε το μηχανικό σύστημα το οποίο παίρνει σαν είσοδο αεροδυναμική ροπή, ηλεκτρομαγνητική ροπή της γεννήτριας. Αν δείτε εδώ, αν πάμε στα προηγούμενα μοντέλα, βλέπετε σε αυτό εδώ το σύστημα των νέων μαζών, από τη μία πλευρά την ενεργή αεροδυναμική ροπή, από την άλλη η επιβραδύνουσα ροπή της ηλεκτρογεννήτριας. Άρα λοιπόν εδώ έχουμε το μηχανικό σύστημα που παίρνει αεροδυναμική ροπή, ηλεκτρομαγνητική ροπή, δίνει την ταχύτητα περιστροφής των πτερυγείων στο αεροδυναμικό και επίσης δίνει την ταχύτητα περιστροφής του δρομέα της γεννήτριας στο μοντέλο της ηλεκτρογεννήτριας. Εδώ είναι η ηλεκτρογεννήτρια, η οποία σας είπα παίρνει σαν είσοδο την ταχύτητα περιστροφής του δρομέα, την τάση στο σημείο σύνδεσης, αν είναι ανεμογεννήτρια σταθερών στροφών ή την τάση που τη δίνει ο μετατροπέας που είναι στην πλευρά της γεννήτριας και παράγει σαν εξόδους τις ηλεκτρομαγνητικές ροές, τις μαγνητικές ροές, την ισχύ που πηγαίνει στο σύστημα των μετατροπέων και τι άλλο και τα ρεύματα βεβαίως που δίνει είτε στο μετατροπέα είτε προς το ρεύμα. Και εδώ μέσα είναι το σύστημα αυτομάτου ελέγχου, είναι το σύστημα μάλλον που ειδοποιεί, είναι το σύνολο των μοντέλων που υπάρχουν εάν χρησιμοποιούμε μεταβλητές στροφές. Έχουμε λοιπόν εδώ τον ελεγκτή της γεννήτριας, έχουμε το μοντέλο στην κλειστή πλευρά που μεταβάλλεται η κλειστή τάση, τον αυτόματο ελεγκτή του μετατροπέα δικτύου και εδώ πέρα έχουμε κάποια φίλτρα εξόδου που χρησιμοποιούνται στην έξοδο της ανεμογεννήτριας. Δεν ξέρω να σας καλύψω, είναι αρκετά πολύπλοκο. Θα θέλουμε από πού θα λέμε. Στο μηχανικό σύστημα το κρότα είναι το ενεργεία για δράνεια. Συγγνώμη, στο μηχανικό σύστημα. Ναι, είναι ο πίνακα στα δρανιά. Είναι ο πίνακα με τη σαδράνεια. Θα σας δείξω κάποια ενδεικτικά αποτελέσματα από την προσομοίωση αυτών των μοντέλων. Εδώ βλέπετε την ταχύτητα του ανέμου, τη χρονοσειρά της ταχύτητας του ανέμου που χρησιμοποιήθηκε, την αεροδυναμική καμπύλη, τον αεροδυναμικό συντελεστή, συγγνώμη, των πτερυγείων, της ανεμογεννήτριας που προσομοιώθηκε. Και εδώ πέρα βλέπετε την παραγωγή ενός αιωλικού πάρκου, αν θυμάμαι καλά, είχε ονομαστική ισχύ 10 MW, το οποίο είτε χρησιμοποιεί ανεμογεννήτριες σταθερών στροφών, είτε όμοιες ανεμογεννήτριες μεταβλητών στροφών. Με πράσινο χρώμα βλέπετε την παραγωγή του αιωλικού πάρκου μεταβλητών στροφών, ενώ με μπλε την παραγωγή του αιωλικού πάρκου σταθερών στροφών. Είναι προφανές λοιπόν ότι στις μεταβλητές στροφές έχουμε αυξημένη παραγωγή, ειδικά όταν έχουμε χαμηλές ταχύτητες ανέμου, παραδείγματος χάρη εδώ, και επίσης μειώνεται και η μεταβλητότητα της παραγόμενης ισχύως, αυξάνεται δηλαδή, βελτιώνουμε την ποιότητα της παραγόμενης ισχύως. Εδώ βλέπετε αντίστοιχα την τάση στο σημείο σύνδεσης του αιωλικού πάρκου, πάλι καταλήγουμε στα ίδια συμπεράσματα. Εδώ βλέπετε το φασματικό περιεχόμενο της ηλεκτρομαγνητικής ροπής της γεννήτριας για την λειτουργία σταθερών και μεταβλητών στροφών. Στην περίπτωση σταθερών στροφών βλέπετε ότι είναι σταθερά ενισχυμένο σε όλο το φάσμα των συχνοτήτων, άρα αυτό συνεπάγεται και μεγαλύτερες μηχανικές καταπονήσεις για το σύστημα. Και το τελευταίο διάγραμμα εδώ είναι, ίσως το πιο ενδιαφέρον, είναι η μέση παραγόμενη ισχύς από τα δύο υλικά πάρκα. Βλέπετε ότι πάλι στην περίπτωση των μεταβλητών στροφών έχουμε μία αύξηση περίπου 10% της παραγόμενης ισχύως. Ευχαριστώ κάτι. Ναι. Στα αποτελέσματα είναι το αποτελέσμα
αναπαράθηκε με τη μεθοδολογία που σας είπα. Είναι μια αναγνωρισμένη μεθοδολογία η οποία δίνει αποτελέσματα πολύ κοντά στην πραγματικότητα. Και εκεί πέρα μπορούν να ληφθούν υπόψη διάφοροι παράγοντες όπως ο τύπος του εδάφους, το ύψος, όλα αυτά. Στο επόμενο αντικείμενο που θα σας παρουσιάσω, ουσιαστικά θα προσπαθήσω να πω δύο πραγματάκια στα γρήγορα για την βελτιστοποίηση της λειτουργίας ανεμογεννητριών σε απομονωμένη λειτουργία. Για να καταλάβουμε το πρόβλημα, ας κοιτάξουμε αυτό το σύστημα εδώ. Έχουμε ένα αεολικό πάρκο, το οποίο συνδέεται μέσω μιας εναέριας δυναμής σε έναν ζυγό του συστήματος και από εκεί πέρα επίσης τροφοδοτούνται τοπικά κάποια φορτία. Επίσης εδώ πέρα βλέπετε ότι υπάρχει ένας διακόπτης στον υποσταθμό 20-150 kV, ο οποίος σε κανονικές συνθήκες λειτουργίας είναι κλειστός. Άρα τα φορτία εδώ τροφοδοτούνται είτε από το πάρκο, είτε από το ηλεκτρικό σύστημα, είτε και από τα δύο μαζί. Το πρόβλημα λοιπόν προκύπτει αν αυτός ο διακόπτης για οποιοδήποτε λόγο ανοίξει. Οπότε σε αυτή την περίπτωση τα φορτία απομονώνονται από το υπόλοιπο σύστημα. Άρα αυτό που ισχύει σήμερα είναι ότι σταματάει να λειτουργεί το αεολικό πάρκο και σταματάνε προφανώς να τροφοδοτούνται και τα φορτία. Αυτό που αναπτύχθηκε λοιπόν στη συγκεκριμένη εργασία είναι ένας αλγόριθμος ελέγχου, ο οποίος επιτρέπει στις ανεμογεννήτριες να λειτουργούν ακόμα και όταν αυτός ο διακόπτης είναι ανοιχτός, βεβαίως αν υπάρχει η κατάλληλη ταχύτητα ανέμου που επιτρέπει την τροφοδότηση των φορτίων. Το πρόβλημα όμως σε αυτό το τρόπο λειτουργίας, στην απομονωμένη λειτουργία, είναι ουσιαστικά ότι έχουμε μεγάλες μηχανικές καταπονίες του συστήματος, καθώς απαιτούνται μεγάλες μεταβολές στην κλίση και στην ταχύτητα περιστροφής των πτερυγείων. Αυτές οι μεταβολές συνεπάγονται πρόωρη γύρανση του εξοπλισμού, μείωση της αξιοπιστίας, άρα προκύπτει η ανάγκη να βελτιστοποιήσουμε τη λειτουργία του συστήματος. Πώς το κάνουμε αυτό? Ελαχιστοποιώντας κατά το δυνατό τις μεταβολές της κλίσης των πτερυγείων και της ταχύτητας περιστροφής αυτών. Πάμε να δούμε λοιπόν πώς γίνεται αυτό. Σε αυτό εδώ το διάγραμμα βλέπετε μια οικογένεια καμπυλών πάνω σε ένα σύστημα αξόνων. Στον οριζόντιο άξονα έχουμε την ταχύτητα περιστροφής των πτερυγείων, στο κάθετο άξονα έχουμε την κλίση των πτερυγείων. Πάμε να διαβάσουμε τι μας λέει κάποια από τις καμπύλες. Έστω ότι είμαστε στην μπλε καμπύλη, εδώ πέρα βλέπουμε ότι σε οποιοδήποτε σημείο πάνω στην μπλε καμπύλη, οποιοδήποτε σημείο λειτουργίας της ανεμογεννήτριας, επιτρέπει σε αυτή να παράγει 240 kW σταθερά. Αυτά ισχύουν βέβαια, αυτές οι καμπύλες ισχύουν όταν η ταχύτητα του ανέμου είναι 10 μέτρα ανά σεκόν. Ας δούμε ένα καινούριο διάγραμμα εδώ πέρα, όπου υποθέτουμε ότι η ανεμογεννήτριά μας παράγει 930 kW και η ταχύτητα του ανέμου είναι 10 μέτρα ανά σεκόν. Άρα το σημείο λειτουργίας της βρίσκεται κάπου πάνω εδώ. Και υποθέτουμε ότι την αμέσως επόμενη χρονική στιγμή η ταχύτητα του ανέμου αυξάνει και πηγαίνει από τα 10 μέτρα ανά σεκόν, πηγαίνει στα 12 μέτρα ανά σεκόν. Άρα θα πρέπει το σημείο λειτουργίας να μετατοπιστεί κάπου πάνω στην επόμενη καμπύλη, να πάμε δηλαδή στο πράσινο σημείο. Άρα λοιπόν το σύστημά μας έχει κάνει τη διαδρομή νούμερο 1. Κάποιος όμως θα μπορούσε να πει γιατί να πάμε σε αυτό το σημείο και να πάμε σε κάποιο άλλο σημείο. Σε ένα εναλλακτικό, ας πάμε στο μπλε σημείο. Σε αυτή την περίπτωση το σύστημά μας θα κάνει τη διαδρομή νούμερο 2. Ποια είναι λοιπόν η καλύτερη διαδρομή? Προφανώς η δεύτερη διαδρομή, γιατί αυτή συνεπάγεται με μικρότερες μεταβολές και στην κλίση και στην ταχύτητα περιστροφής των πτερυγείων. Αυτό λοιπόν κάνει κάθε χρονική στιγμή ο προτινόμενος αλγόριθμος. Είναι ένα πρόβλημα βελτιστοποίησης το οποίο επιτυχάνει το ελάχιστο δυνατό έργο ελέγχου. Αυτό είναι το σύστημα που μοντελοποιήθηκε. Είναι μια ανεμογεννήτρια μεταβλητών στροφών διπλής τροφοδότησης. Εδώ είναι το σύστημα ελέγχου και εδώ πέρα είναι που επεμβαίνει ο προτινόμενος αλγόριθμος βελτιστοποίησης, ο οποίος όπως βλέπετε χρησιμοποιεί κάποιες μετρήσεις μεγεθών και κάποιες εκτιμήσεις. Η εκτίμηση γίνεται ως προς την ταχύτητα του ανέμου και παράγει σαν έξοδο τη βέλτιστη τιμή της ταχύτητας περιστροφής των πτερυγείων και τη βέλτιστη τιμή της κλίσης τους την αμέσως επόμενη χρονική στιγμή. Εδώ βλέπετε ενδεικτικά κάποια από τα τμήματα του συστήματος αυτομάτου ελέγχου. Εδώ είναι ο εκτιμητής της αεροδυναμικής ροπής. Εδώ βλέπετε το σύστημα που ελέγχει την τάση στην τύση πλευρά των μετατροπέων. Και στα δύο τελευταία συστήματα εδώ πέρα είναι το σύστημα ελέγχου της κλίσης των πτερυγείων και το σύστημα ελέγχου της ηλεκτρογεννήτριας της ανεμογεννήτριας. Ο προτινόμενος αλγόριθμος
παρεμβαίνει σε αυτά τα δύο συστήματα εδώ, σε αυτά τα δύο σημεία. Στον έλεγχο της κλίσης των πτηρηγίων βλέπετε ότι ουσιαστικά δίνει την τιμή αναφοράς της κλίσης των πτηρηγίων για την επόμενη χρονική στιγμή και προσπαθεί το σύστημα αυτομάτου ελέγχου αυτή εδώ την τιμή να την ικανοποιήσει, να την πιάσει. Και στο σύστημα ελέγχου της ηλεκτρογεννήτριας ουσιαστικά δίνει σαν τιμή αναφοράς την ταχύτητα περιστροφής του δρομέα της ηλεκτρογεννήτριας και αναλαμβάνει το υπόλοιπο σύστημα να ικανοποιήσει αυτή την τιμή αναφοράς. Η ταχύτητα του ανέμου την παίρνει από τον επάνω? Όχι. Η ταχύτητα του ανέμου την παίρνουμε από τον εκτιμητή της αεροδυναμικής ροπής. Α, μετράς τη ροπή. Ναι, γιατί θέλουμε ακρίβεια, θέλουμε, σε αυτό το σύστημα θέλουμε καλή ακρίβεια στη μέτρηση, την οποία δεν μας τη δίνει το ανεμόμετρο. Το ανεμόμετρο, η μέτρηση που θα μας δώσει είναι ανακριβής, διότι δίνει μέτρηση σε ένα σημείο και δεν δίνει τη μέτρηση, τη μέση ταχύτητα ανέμου σε όλη την επιφάνεια. Να κάνω και εγώ μια ερώτηση. Υπάρχουν άλλες παράμετροι οι οποίοι θα επηρεάσουν την λειτουργία, όπως για παράδειγμα η υγρασία, η βροχή? Όχι. Στο συγκεκριμένο σύστημα να επηρεάσουν πραγματικά, όχι. Στην πραγματικότητα δεν επηρεάζουν? Στην πραγματικότητα, αν υπάρχουν κάποιες τέτοιες μεταβολές, αναιρούνται real time από το ίδιο το σύστημα ελέγχου σαν διαταραχές του συστήματος ελέγχου. Το μόνο που θα μπορούσα να φανταστώ είναι ότι όταν έχουμε βροχή να μεταβάλλει το αεροδυναμικό συντελεστή των πτερυγείων κατά κάποιο τρόπο, ας πούμε, εμέσως. Κάποιες άλλες παράμετροι όμως που επηρεάζουν εδώ πέρα το συγκεκριμένο σύστημα δεν μπορώ να φανταστώ. Είναι γιατί εσύ την ενεργοποίηση πάνω στην επιφάνεια του πτερυγείου, η οποία αν αλλάξει κοινότητα το αέρα με θερμοκρασία ή ασία, αυτούς μετατρέπεται σε ροπή πάνω στο. Άρα ουσιαστικά έχουν αλλαγή κάποιων παραμέτρων στο αεροδυναμικό σύστημα. Το μόνο που μπορώ να προσθέσω. Έμεσα από έμεσα. Δεν είναι σαν διαταραχή όμως, η οποία αναιρείται από το ίδιο το σύστημα του μαγαζιού. Εδώ είναι η αντικειμενική συνάρτηση που ελαχιστοποιούμε. Ουσιαστικά είναι το σταθμικό άθροισμα των μεταβολών της ταχύτητας και της κλίσης, της ταχύτητας περιστροφής και της κλίσης των πτερυγείων και εδώ είναι οι αντίστοιχοι περιορισμοί. Παραδείγματος χάρη έχουμε περιορισμό για την κλίση να είναι μεταξύ ενός άνω και κάτω ορίου, για την ταχύτητα και οι δύο τελευταίοι ισοτικοί περιορισμοί ουσιαστικά μας εξασφαλίζουν το ισοζύγιο παραγωγής κατανάλωσης στο συγκεκριμένο σύστημα. Κάποια ενδεικτικά αποτελέσματα, εδώ βλέπετε, απαντάει ίσως και στην ερώτηση που ήταν κύριος Πετρούλης, για την εκτίμηση, έχουμε την χρονοσειρά της ταχύτητας του ανέμου, η οποία εκτιμάται από το συγκεκριμένο εκτιμητή. Και εδώ από κάτω βλέπετε με κόκκινη γραμμή το σφάλμα. Το σφάλμα προφανώς είναι πολύ μικρό. Εδώ βλέπετε την παραγωγή της ανεμογέννητριας με μπλε χρώμα και με κόκκινο χρώμα είναι το τεχνοδοτούμενο φορτίο. Προφανώς η παραγωγή της ανεμογέννητριας ακολουθεί το φορτίο, και είναι πάντα λίγο μεγαλύτερο, τους ώστε να καλυφθούν οι απώλειες του συστήματος. Εδώ βλέπετε την γωνία των πτερυγείων, την κλίση των πτερυγείων και την ταχύτητα περιστροφής των πτερυγείων για τρία σενάρια λειτουργίας. Αυτά τα σενάρια, μην σας κουράσουν οι λεπτομέρειες, αφορούν ουσιαστικά τις διαφορετικές τιμές των παραμέτρων με τις οποίες γίνεται η στάθμιση των μεταβολών τους και φαίνονται εδώ πέρα τα τρία σενάρια λειτουργίας. Εδώ βλέπετε τις τροχές του σημείου λειτουργίας της ανεμογέννητριας για τα τρία σενάρια πάνω στο επίπεδο, πάνω στο σύστημα αξώνων που στην οριζόντια άξονα έχουμε ταχύτητα περιστροφής και στο κάθετο έχουμε την κλίση και το ενδιαφέρον εδώ πέρα είναι η εκτίμηση του συνολικού έργου ελέγχου που έχει παραχθεί. Βλέπετε ότι ουσιαστικά το πρώτο σενάριο υπερτερεί σε σχέση με τα υπόλοιπα δύο, διότι σε αυτή την περίπτωση συνολικά έχουμε το ελάχιστο δυνατό έργο ελέγχου. Αυτό είναι το μήκος της τροχιάς. Κατά κάποιο τρόπο, ναι. Είναι το μήκος της τροχιάς. Ουσιαστικά δεν είναι ακριβώς το μήκος της τροχιάς, για να λέω ότι με λεπτομέρεια αυτό που έχω κάνει, είναι το άθροισμα των τετραγώνων, των μεταβολών, των κλίσεων και των ταχυτήτων. Ουσιαστικά είναι κάτι ανάλογο με το μήκος της τροχιάς. Το επόμενο αντικείμενο που θα σου παρουσιάσω αφορά τη μεθοδολογία. Ναι. Πώς θα απαντούσε στο. Ναι. Γιατί να ακολουθήσει κανεί μια τέτοια προσέγγιση και όχι αποθήκευση? Σωστά.
μειώνουμε το κόστος εγκατάστασης. Βεβαίως τα συστήματα που χρησιμοποιούνται για αυτό το λόγο αυτή τη στιγμή είναι πάντα άπη σε συνδυασμό με σύστημα αποθήκευσης. Αυτό όμως το σύστημα εδώ πέρα θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί όχι μόνο για να λειτουργούν οι αρμοδιότητες σε απομονωμένη λειτουργία, αλλά θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί και για την παροχή βοηθητικών υπηρεσιών προς το σύστημα, για στήριξη τάσης και στήριξη συχνότητας. Άρα, ίσως θα ήταν η πρώτη φάση πριν πάει κάποιος και εγκαταστήσει ένα βοηθητικό σύστημα αποθήκευσης. Αυτό εδώ πέρα δεν απαιτεί χρήση μπαταριών, ας πούμε, έτσι. Μπορεί να επιτρέψει στο υλικό πάρκο να λειτουργήσει σε απομονωμένη λειτουργία, αν βεβαίως υπάρχει η κατάλληλη ταχύτητα ανάγκη, χωρίς την κρίση συστημάτων αποθήκευσης. Το επόμενο αντικείμενο που θα σας παρουσιάσω είναι μια μεθοδολογία υπολογισμού της στάθμης βραχυκύκλωσης σε συστήματα ηλεκτρικής ενέργειας με μεγάλη διείσδυση της αιωλικής παραγωγής. Βλέπετε εδώ πέρα έναν υποζυγό 150 κιλοβόλτου συστήματος, ο οποίος τροφοδοτείται από δύο γραμμές υψηλής τάσης και στη συνέχεια χρησιμοποιείται εδώ πέρα ένας υποσταθμός 150-20 κιλοβόλτ για να τροφοδοτηθούν κάποια φορτία στην περιοχή. Αν λοιπόν συμβεί ένα σφάλμα στον ζυγό 150 κιλοβόλτ, τότε είναι προφανές ότι σε αυτό εδώ το σύστημα που δεν έχουμε αιωλική παραγωγή, το σφάλμα αυτό θα τροφοδοτηθεί από το ανάπτυ σύστημα που υπάρχουν μονάδες παραγωγής, από τις δύο δηλαδή γραμμές μεταφοράς. Στο διπλανό σύστημα βλέπετε ακριβώς την ίδια περίπτωση, αλλά έχουμε δύο αιωλικά πάρκα τα οποία συνδέονται στον ζυγό 20 κιλοβόλτ. Αν λοιπόν συμβεί σφάλμα εδώ πέρα πάλι στον ζυγό 150 κιλοβόλτ, τότε το σφάλμα αυτό θα τροφοδοτηθεί και από το ανάπτυ σύστημα, αλλά και από τα αιωλικά πάρκα. Άρα ουσιαστικά θα αυξηθεί το ρεύμα βραχυκύκλωσης, όπως λέμε, και θα αυξηθεί κατά συνέπεια και η στάθμη βραχυκύκλωσης του συστήματος σε εκείνο το σημείο. Το πρόβλημα είναι λοιπόν να βρούμε απλά μοντέλα τα οποία θα μας δίνουν μια πολύ καλή εκτίμηση της συνεισφοράς των αιωλικών πάρκων στο ρεύμα βραχυκύκλωσης στο σύστημα υψηλής τάσης. Αυτά τα μοντέλα έχουν αυτή εδώ τη μορφή. Είναι ουσιαστικά μια ισοδύναμη πηγή τάσης πίσω από μια ισοδύναμη σύνθετη αντίσταση του αιωλικού πάρκου και το πρόβλημα είναι ουσιαστικά να υπολογίσουμε αυτήν εδώ την αντίσταση. Στη συνέχεια βλέπετε απλοποιημένα μοντέλα του υπόλοιπου συστήματος. Εδώ είναι η εναέρια γραμμή διασύνδεσης και εδώ είναι η ισοδύναμη αντίδραση του υποσταθμού. Αποδείχθηκε λοιπόν στη συγκεκριμένη εργασία ότι το ρεύμα βραχυκύκλωσης μιας ανεμογεννήτριας με ασύγχρονη γεννήτρια ή μιας ανεμογεννήτριας με ασύγχρονη γεννήτρια διπλής τροφοδότησης δίνεται από αυτές εδώ τις δύο σχέσεις. Αν τις παρατηρήσουμε αυτές τις δύο σχέσεις, οι οποίες ουσιαστικά εμπλέκουν ρεύμα και τάση, εύκολα καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι η ισοδύναμη μεταβατική αντίδραση της ανεμογεννήτριας στις δύο περιπτώσεις δίνεται από αυτούς εδώ τους δύο τύπους. Αυτή είναι και είναι οι δύο εξισώσεις που χρησιμοποιήθηκαν για να υπολογίσουμε την αντίσταση των αιωλικών πάρκων που σας έδειξα πιο πριν. Μάλλον, την αντίσταση της ανεμογεννήτριας. Δεν έχω πάει ακόμα στο αιωλικό πάρκο. Εδώ βλέπετε τώρα την τοπολογία ενός αιωλικού πάρκου. Με την ανάλυση του μοντέλου. Εδώ βλέπετε την τοπολογία, την εσωτερική τοπολογία σε ένα αιωλικό πάρκο. Συνηθίζεται λοιπόν να χωρίζουμε τις ανεμογεννήτριες σε ομάδες. Αυτές οι ομάδες συνδέονται μέσω καλωδίων σε ένα κοινό πίνακα μέσης τάσης και από εκεί πέρα ξεκινάει είτε μια εναέρια γραμμή που διασυνδέει το πάρκο με το υπόλοιπο σύστημα, είτε ένα υπόγειο καλώδιο. Το πρόβλημα λοιπόν είναι, βλέποντας εδώ πέρα την διασύνδεση που υπάρχει μέσα στην ομάδα ανεμογεννητριών και χρησιμοποιώντας αυτό εδώ το ισοδύναμο ηλεκτρικό κύκλωμα, να υπολογίσουμε την ισοδύναμη αντίσταση μιας ομάδας. Και μετά, στη συνέχεια, την ισοδύναμη σύνθετη αντίσταση όλου του αιωλικού πάρκου. Αυτό γίνεται με έναν αναδρομικό τρόπο υπολογισμού βάσει των σχέσεων 1, 2 και 3, όπου εδώ καταλήγουμε ότι αυτή εδώ είναι η συνολική αντίσταση του πάρκου. Χρησιμοποιώντας λοιπόν αυτά τα μοντέλα για κάθε αιωλικό πάρκο του συστήματος, προσομοιώθηκε, μοντελοποιήθηκε μάλλον,
το σύστημα, όλο το ελληνικό σύστημα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, το οποίο βλέπετε εδώ πέρα, είναι ένα αρκετά πυκνό σύστημα. Με πράσινες γραμμές βλέπετε τις γραμμές 150 kV, με κόκκινο χρώμα τις γραμμές 400 kV και περιέχει αυτό το μοντέλο μερικές χιλιάδες κόμβους και κλάδους. Εκεί πέρα λοιπόν χρησιμοποιήθηκαν αυτά τα μοντέλα και εδώ στους δύο διπλανούς πίνακες σας δείχνω κάποια ενδεικτικά αποτελέσματα που αφορούν τον υπολογισμό της στάθμης βραχυκλώσης σε κάποιους από τους ζυγούς του συστήματος. Ουσιαστικά ο πρώτος πίνακας μας δίνει τους ζυγούς όπου είχαμε μέγιστη συνεισφορά των αιωλικών πάρκων και ο δεύτερος πίνακας μας δίνει τους ζυγούς όπου είχαμε τη μέγιστη στάθμη βραχυκύκλωσης. Αυτή η μέθοδος είναι αναγνωρισμένη από το διαχειριστή του συστήματος μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας και είναι η μέθοδος που χρησιμοποιεί για να καταρτήσει το τετραετές πρόγραμμα ανάπτυξης του συστήματος. Το πρώτο τελευταίο αντικείμενο που θα σας το χρησιμοποιεί τώρα, δηλαδή. Ουσιαστικά γίνεται η μελέτη ανάπτυξης για τα επόμενα χρόνια και ένα από τα αντικείμενα είναι ο υπολογισμός της στάθμης βραχύκλωσης ανάλογα με τη διείσδυση που θα έχει η αιωλική παραγωγή. Έγινε και ερώτηση. Μας έδειξε δεύτερο μοντέλο και στην έξοδο της παραγωγής του λίγου δέρμα. Τα αποτελέσματα των μοντέλων πώς θα επικυρώνεις. Πώς επικυρώνονται δηλαδή οι έξοδοι που σου βγάζουν τα μοντέλα, το κατά πόσο προσωμιώνουν ακριβώς το πραγματικά συνοδεδομένο και αν γίνει. Αν τώρα πάμε στο προηγούμενο πρόβλημα, εδώ πέρα, είναι πρακτικά αδύνατο να το επικυρώσουμε. Μόνο με μετρήσεις. Αν τύχει δηλαδή κάπου εδώ στο σύστημα και γίνει ένα σφάλμα και μετρήσουμε το ρεύμα βραχυκύκλωσης, εκεί πέρα μπορούμε να δούμε αν το μοντέλο μας έχει δώσει καλές τιμές. Διαφορετικά δεν υπάρχει άλλο τρόπο, δηλαδή σε ένα τόσο μεγάλο πραγματικό σύστημα. Μόνο αυτό να τρει. Μα έδειξε το μοντέλο ξαναμιλήσει. Εκεί υπήρχε κάποια συσχέτιση με πραγματικά δεδομένα για να δει το κατά πόσο. Έχουν συγκριθεί σε διάφορα project με μετρήσει από πραγματικά αιωλικά πάρκα. Αν αναφέρεστε στα μοντέλα των αναμνήτριων. Και υπήρχε πάρα πολύ καλή ταύτιση. Δηλαδή πήραμε συγκεκριμένε τιμέ τη ταχύτητα τις συγκεκριμένες κονοσυρές ταχύτητας ανέμου, χρησιμοποίησαμε τα μοντέλα τα συγκεκριμένα και συγκρίνουμε τα αποτελέσματα με πραγματικές μετρήσεις. Βέβαια, αυτό έχει γίνει μόνο, αν θυμάμαι καλά, μόνο για αιωλικά πάρκα σταθερών στροφών. Δεν είχαμε λάβει υπόψη τις μεταβλητές στροφές. Αν όμως το μοντέλο σταθερών στροφών συμπεριφέρεται καλά, μετά το μόνο ερώτημα που τίθεται είναι αν είναι σωστό το μοντέλο του συστήματος αυτομάτου ελέγχου, όπου εκεί πέρα έχει γίνει πολλή δουλειά και αυτά τα μοντέλα που σας έδειξα εδώ πέρα είναι καθιερωμένα, δηλαδή δεν αφήσει ούτε. Συγγνώμη. Όλο αυτό το μοντέλο μοιάζει σαν ένας γράφος, ο οποίος είναι undirected γράφος. Θα μπορούσε να γίνει και με τη μορφή του directed γράφου για να δώσει κάποιο causality, για να δώσει την αίσθηση του τι προκαλεί τι. Και μια δεύτερη ερώτηση είναι, με βάση αυτό το μοντέλο, θα μπορούσε κάποιος να αναζητήσει πού θα ήταν πιθανά τα σημεία στα οποία θα ήταν πιο αποδοτική η διείσδυση των αιωλικών πάρκων για να βοηθήσει καλύτερα όλο αυτό το σχήμα. Ακριβώς για αυτό το λόγο γίνεται. Αν δείτε εδώ πέρα, κάνουμε μια εκτίμηση για τα επόμενα 10 χρόνια και λέμε, αν το επίπεδο διείσδυσης της αιωλικής ενέργειας φτάσει στα 6.000 MW. Βάζουμε λοιπόν συγκεκριμένες θέσεις που επιλέγουμε εμείς βάσει σενάριων ανάπτυξη του συστήματος, πού θα μπουν αυτά τα αιωλικά πάρκα και μετά εκτιμούμε τη στάθμη βραχυκύκλωσης. Όχι μόνο στα συγκεκριμένα σημεία, αλλά σε όλους τους κόμβους του συστήματος. Δηλαδή, αυτό το μοντέλο μας δίνει αποτελέσματα όχι μόνο για εκεί που συνδέονται τα αιωλικά πάρκα, αλλά και στους ζυγούς του συστήματος. Άρα λοιπόν έχουμε μια πολύ καλή εικόνα για το εάν εγκατασταθεί ένα πάρκο εδώ, τι θα προκαλέσει στο υπόλοιπο σύστημα. Και με την οικειοτότητα υπάρχει κάποια δουλειά. Εκεί πέρα, αν κατάλαβα καλά την ερώτησή σας, εκεί πέρα γίνονται κάποιες αναλύσεις ευαισθησίας. Δηλαδή, αν κάνω μια διαταραχή εδώ, πειράξω κάτι από πού προήλθε κατά μέγιστο βαθμό αυτή επηρεάστηκε, ας πούμε, το σύστημα στο συγκεκριμένο σημείο. Η
Το μικρόφωνο σε κουμπάει και δείχνει ότι θα φυσικά. Ναι. Στις γραμμές. Η κατανάλωση είναι σε όλο το δίκτυο. Ναι. Άρα το ενδεχόμενο σε κάποιο σημείο να υπάρχει ένα εργοστάσιο οτιδήποτε και να έχει μεγαλύτερη κατανάλωση να βάλετε υπόψη. Είναι λεπτομερέστα. Είναι σύστημα των 5,5 χιλιάδων κόμβων. Σε κάθε κόμβο βάζουμε. Και δεν είναι μόνο η παραγωγή και θεωρούμε την κατανάλωση ότι είναι. Όχι. Σε κάθε κόμβο μπαίνει και αν υπάρχει μονάδα παραγωγή και κατανάλωση. Κόμβοι με συντάσει το οποίο. Με συντάσει. Όχι, εντάξει, υπάρχουν και πλασματικοί κόμβοι που χρησιμοποιούνται μέσα στο μοντέλο, παραδείγματος χάρη ενδιάμεσα σημεία. Μέσα σε μια γραμμή. Αυτό είναι το, δεν είναι, είναι ένα μοντέλο που έχει βγει δεκαετίες τώρα, έχει χτιστεί πάρα πολλά χρόνια στο διαχειριστή του συστήματος. Και αυτό εκεί πέρα εφάρμοσε τη συγκεκριμένη μέθοδο. Είναι ενιαίο το μοντέλο. Για όλο το σύστημα της χώρας ή είναι ομαδοποιημένα. Όχι, είναι ενιαίο. Για όλο. Ένα ενιαίο. Ταυτόχρονα δηλαδή. Ναι. Είναι ροές φορτίου τώρα, έτσι. Κάνει ροές φορτίου, κάνει διαταραχές, κάνει εκτίμηση στάθμης αρχήτους και να τα πάρει. Ταυτόχρονα, για όλο. Όλους ταυτόχρονα. Ναι. Δεν ξέρω αν υπάρχουν άλλες ερωτήσεις. Το επόμενο αντικείμενο είναι η βέλτιστη λειτουργία συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας πλοίων με ηλεκτροπρόωση. Στο πρώτο σχήμα εδώ πέρα βλέπετε ένα κλασικό σύστημα ισχύως πλοίου. Ουσιαστικά παρατηρείτε ότι το σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας είναι ξεχωριστό από το σύστημα πρόωσης του πλοίου. Αυτό όμως τα επόμενα χρόνια θα αλλάξει. Υπάρχει η τάση να πάμε στο πλήρως εξηλεκτρισμένο πλοίο, όπου εκεί πέρα έχουμε ένα πολύ μεγάλο σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας, το οποίο τροφοδοτεί και τις καταναλώσεις, τις ηλεκτρικές καταναλώσεις του πλοίου και επίσης τροφοδοτεί και μεγάλους ηλεκτρογενητήρες, οι οποίοι χρησιμοποιούνται για την πρόωση του πλοίου. Επίσης εδώ πέρα το βλέπετε ότι μπορούν να χρησιμοποιηθούν συστήματα αποθήκευσης και επίσης υπάρχει δυνατότητα διασύνδεσης του πλοίου με την ξηρά όταν το πλοίο είναι σε κάποιο λιμάνι. Και υπάρχει βέβαια ο κατάλληλος εξοπλισμός στο λιμάνι. Το ερώτημα που τίθεται είναι, μπορούμε να βελτιστοποιήσουμε τη λειτουργία τέτοιων συστημάτων. Και αυτό μπορεί να απαντηθεί αν κοιτάξουμε εδώ πέρα το πρώτο διάγραμμα, όπου βλέπετε το προφίλ της ταχύτητας πλεύσης με την μπλε γραμμή του πλοίου σε ένα συγκεκριμένο δρομολόγιο και με κόκκινο χρώμα και πράσινο χρώμα βλέπετε τα όρια μεταβολής της ταχύτητας πλεύσης. Αν λοιπόν το ερώτημα είναι αν αυτό εδώ το τυπικό προφίλ, το οποίο έχει χαραχθεί σύμφωνα παραδείγματος χάρη με την εμπειρία του καπετάνιου, έτσι. Πάμε και το πειράξουμε, το μετατοπίσουμε λίγο, το αλλάξουμε. Θα μειωθεί το κόστος, το συνολικό κόστος λειτουργίας. Η απάντηση είναι προφανώς ναι. Εάν αυτές οι μεταβολές γίνονται με ένα συστηματικό και με ένα βέλτιστο τρόπο. Αυτό το κάνουμε λοιπόν λύνοντας ένα συνολικό πρόβλημα βελτιστοποίησης. Εδώ πέρα βλέπετε την αντικειμενική συνάρτηση του προβλήματος, η οποία ουσιαστικά περιέχει μέσα το άθροισμα του κόστους λειτουργίας της κάθε γεννήτριας του πλοίου για κάθε ώρα που ταξιδιούν και επίσης περιέχει και τα κόστη εκκίνησης ή σβέσης των γεννητριών του πλοίου. Δηλαδή τα επιπλέον χρήματα, το επιπλέον κάσο που χρειαζόμαστε για να βάλουμε μπρος ή να κλείσουμε μία γεννήτρια. Ακριβώς. Υπάρχουν όμως περιορισμοί. Υπάρχουν περιορισμοί του ταξιδιού, ότι το πλοίο θα πρέπει να πιάσει το επόμενο λιμάνι σε μια συγκεκριμένη ώρα. Άρα δεν μπορώ να τη μειώσω την ταχύτητα όσο θέλω. Αυτό λοιπόν αποφασίζει, βρίσκει μάλλον το βέλτιστο πρόγραμμα λειτουργίας ο συγκεκριμένος αλγόριθμος. Ο στόχος λοιπόν είναι αυτός εδώ, να ελαχιστοποιήσω το συνολικό κόστος λειτουργίας. Με πρόλαβε ο κ. Καλατζάκης, υπάρχουν όμως μια σειρά από περιορισμοί. Μα δεν έχει ακριβώς έτσι. Κάποιος που ξέρει λίγο από ναυτικά, όπου ήταν κόστος και ένας κάποιος δεν πλανάρει, ξέρει κατά
βλέπετε την πρώτη ομάδα περιορισμών που αφορούν το σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας του πλοίου. Το ισοζύγιο ισχύος, δηλαδή ό,τι παράγουν οι γεννήτριες αθροιστικά να εξυπηρετεί το φορτίο του πλοίου, συν τη μεταβολή που επιφέρει ο αλγόριθμος στο σύστημα πρόωσης, στην ισχύ του συστήματος πρόωσης. Ο ρυθμός μεταβολής της ισχύος των γεννητριών θα πρέπει προφανώς να είναι μεταξύ κάποιων ορίων, δηλαδή δεν μπορώ μια γεννήτρια να τη φορτίζω απότομα και μετά να τη ξεφορτίζω πάλι απότομα, διότι τους προκαλώ ζημιές. Ελάχιστος χρόνος λειτουργίας ή εκτός λειτουργίας των γεννητριών, δηλαδή άπαξ και βάλουμε μια γεννήτρια σε λειτουργία, θα πρέπει να την κρατήσουμε τουλάχιστον ένα χρονικό διάστημα σε λειτουργία, πάλι για την αποφυγή μεγάλου κόστος συντήρησης και το αντίστροφο βέβαια. Τα όρια ισχύως των γεννητριών, προφανώς οι γεννήτριες παράγουν ισχύ μεταξύ συγκεκριμένων ορίων και η συνθήκη αποφυγής blackout, η οποία ουσιαστικά τι μας εξασφαλίζει, ότι το σύστημα θα μπορεί να λειτουργεί ακόμα και αν χάσουν τη μεγαλύτερη γεννήτρια. Και η δεύτερη ομάδα περιορισμών είναι οι περιορισμοί του πλοίου και οι περιορισμοί του δρομολογίου. Στους δύο πρώτους περιορισμούς εδώ πέρα βλέπετε πως περιορίζουμε έναν δίκτυο που μας δείχνει την ενεργειακή αποδοτικότητα του συστήματος του πλοίου. Ουσιαστικά αυτός ο δείκτης είναι ο λόγος των εκπαιμπόμενων καυσαερίων από το πλοίο προς το μεταφορικό έργο που παράγει. Άρα όσο χαμηλότερος είναι αυτός ο δείκτης, τόσο πιο αποδοτική είναι η λειτουργία του πλοίου. Άρα λοιπόν περιορίζουμε αυτό το δείκτη στην ανοιχτή θάλασσα και όταν το πλοίο βρίσκεται στο λιμάνι. Περιορισμός ταχύτητας πλεύσης. Προφανώς η ταχύτητα πλεύσης πρέπει να είναι μεταξύ κάποιων ορίων. Υπάρχει μία ελάχιστη και μία μέγιστη ταχύτητα πλεύσης, η οποία βεβαίως μεταβάλλεται και ανάλογα με το που βρισκόμαστε μέσα στο δρομολόγιο. Η απόκληση της διανυθίσας απόστασης από το αρχικό μη βελτιστοποιημένο πλάνο. Ο καπετάνιος έχει κάνει ένα πλάνο και ο αλγόριθμος κάνει κάποιες αποκλήσεις. Αυτές οι αποκλήσεις πάλι πρέπει να είναι μεταξύ κάποιων ορίων. Και εδώ πέρα βλέπετε ότι θα πρέπει να είναι 0 στην αρχή του δρομολογίου και στο τέλος. Προφανώς, όταν ξεκινάμε, δεν έχουμε κάποια απόκληση. Και όταν φτάνουμε στον περιορισμό, εκεί πέρα θα πρέπει να έχουμε διανύσει τη συνολική απόσταση του ταξιδιού. Και επίσης θα πρέπει να είναι 0 στις ενδιάμεσες στάσεις. Και τα αντίστοιχα όρια πάλι εδώ πέρα, οι ελάχιστες και οι μέγιστες αποκλήσεις. Θα ρωτήσω κάτι γενικό πάνω σε αυτό, συγγνώμη, επειδή το έχω ακούσει πολλά χρόνια τώρα αυτό το τομέα, τη διαδικασία τη παραγωγή ηλεκτρική ενέργεια, ενεργειακά συμφέρει. Δηλαδή, έχει μηχανική ενέργεια που την παράγει από τι ευρωκενήτριε. Γιατί να τη στείλει κατευθείαν σε έλεγχε, την κάνει ηλεκτρική, χάνει από τη μετατροπή αυτή προφανώ, εστερεστή απόδοση, και μετά την πα στου κινητήρε, την κάνει πάλι μηχανική, που έχει πάλι μια απόλυτη μηχανική. Αν το δούμε έτσι, δεν συμφέρει. Αν το δούμε έτσι, δεν συμφέρει. Γιατί όμω έχει αρχίσει και ηλικιεύεται, δηλαδή όλοι οι περισσότερα πλοία είναι πια με ηλεκτρική τρόση. Διότι έχουν μεγάλη ευελιξία εδώ στο σχεδιασμό. Μπορώ να βάλω. Τι πλεονεκτήματα έχει. Στο σχεδιασμό είναι τα μεγάλα πλεονεκτήματα. Τα πλεονεκτήματα, εντάξει, παρέλειψα να τα αναφέρω. Είναι ουσιαστικά πιο ευέλικτη η λειτουργία του πλοίου. Δηλαδή το σύστημα πρόσης εδώ πέρα ελέγχεται πολύ πιο άμεσα και γίνεται πολύ πιο ευέλικτο. Μεγάλη ευκολία στο σχεδιασμό του συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας. Δηλαδή εδώ πέρα μπορώ να βάλω ηλεκτρογεννήτριες μεγάλης, μεσαίας, πιο μέτριας ισχύως. Άρα να κάνω και το βέλτιστο προγραμματισμό, να τις λειτουργώ δηλαδή πιο κοντά στα βέλτιστα. Ενώ εδώ πέρα έχω δύο γεννήτριες και αυτό είναι. Άρα δεν τις λειτουργώ κοντά στα βέλτιστα. Επίσης εδώ έχω δύο μεγάλους δισλοκινητήρες για την πρόωση και αυτό είναι όλο. Άρα ούτε αυτούς μπορώ να τους λειτουργήσω πάντα κοντά στο βέλτιστο σημείο λειτουργίας. Εδώ λοιπόν έχουμε μεγάλη ευελιξία στη λειτουργία. Μπορούμε να πάμε το σύστημα πολύ κοντά στο βέλτιστο σημείο λειτουργίας. Συν επίσης ότι όταν πάμε να σχεδιάσουμε ένα τέτοιο πλοίο, έχουμε μεγάλη εξοικονόμηση χώρου. Παραδείγματος χάρη, εδώ πέρα χρειαζόμαστε πάρα πολύ μεγάλους άξονες για να συνδέσουμε την προπέλα με τον κινητήρα πρόωσης. Εκεί πέρα λοιπόν το πλοίο χάνει πάρα πολύ χώρο. Αυτό εδώ πέρα λοιπόν τους μετατροπείς, τις γεννήτριες, τους κινητήρες που βάζουμε. Ο κινητήρας προφανώς είναι κοντά στην προπέλα και οι μετατροπείς μπορεί να είναι κάπου παραδίπλα. Εκεί που μας υπάρχει κάθε φορά διαθέσιμος χώρος και εξασφαλίζουμε, ας πούμε, το μέγιστο δυνατό ωφέλιμο χώρο για το πλοίο. Το πρόβλημα, λοιπόν, λύθηκε με τη μέθοδο
του δυναμικού προγραμματισμού. Εδώ βλέπετε το βλέμμα του δυναμικού προγραμματισμού. Στον οριζόντιο άξονα έχουμε το χρόνο, τις ώρες του ταξιδιού. Στον κάθετο άξονα έχουμε τις καταστάσεις του συστήματος. Συμπληρώνεται λοιπόν κάθε σημείο μέσα στο πλέγμα και πάμε να δούμε τι είναι η κατάσταση του συστήματος. Ας πάμε λοιπόν εδώ σε μια τυχαία κατάσταση του συστήματος. Η κατάσταση του συστήματος λοιπόν περιγράφεται από έναν διαδικό αριθμό, τα πρώτα ψηφία του οποίου μαζίνουν την κατάσταση λειτουργίας των γεννητριών. Παραδείγματος χάρη, εάν το πρώτο ψηφίο εδώ είναι 1, καταλαβαίνουμε ότι η πρώτη γεννήτρια είναι ανοιχτή. Αν είναι 0, είναι κλειστή. Άρα εδώ ορίζουμε την κατάσταση λειτουργίας των γεννητριών. Και τα τελευταία ψηφία μας δίνουν έναν άλλο διαδικό αριθμό, ο οποίος μας δίνει την απόκληση της γεννηθήσας απόστασης από το αρχικό μη βελτιστοποιημένο πλάνο. Σε κάθε σημείο του πλέγματος υπολογίζουμε τρεις βασικές ποσότητες. Η πρώτη είναι το κόστος λειτουργίας σε εκείνο το σημείο, το κόστος λειτουργίας του συστήματος. Πώς αυτό υπολογίζεται, βρίσκουμε το φορτίο πρόωσης, το φορτίο υπηρεσίας του πλοίου, τα προσθέτουμε. Κάνουμε βέλτιστη κατανομή στις γεννήτριες και υπολογίζουμε το συνολικό κόστος. Δεύτερο δεδομένο που υπολογίζουμε είναι το συνολικό κόστος λειτουργίας μέχρι να φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Άρα εμπλέκονται και τα προηγούμενα κόστη λειτουργίας. Και τρίτο δεδομένο που υπολογίζουμε είναι οι ώρες που βρίσκονται συνεχόμενα σε λειτουργία ή εκτός λειτουργίας οι γεννήτριες του πλοίου. Επίσης, σας ανέφερα ότι χρειαζόμαστε το συνολικό φορτίο του πλοίου. Άρα χρειαζόμαστε και το φορτίο της ηλεκτροπρόωσης. Αυτό υπολογίζεται βάσει αυτών εδώ των σχέσεων, όπου βάσει της απόκλησης από τη διαγεννηθήσα απόσταση υπολογίζω την ταχύτητα πλεύσης του πλοίου και στη συνέχεια το φορτίο της ηλεκτροπρόωσης. Αυτό γίνεται λοιπόν για κάθε σημείο του πλέγματος, συμπληρώνεται όλο το πλέγμα, και αφού φτάσουμε στην τελευταία ώρα, πηγαίνουμε και επιλέγουμε το σημείο το οποίο έχει το συνολικό ελάχιστο κόστος λειτουργίας. Και στη συνέχεια αρχίζουμε και πηγαίνουμε προς τα πίσω, βλέπουμε πώς ήρθαμε σε αυτό εδώ το σημείο, σχηματίζοντας τη βέλτιστη διαδρομή. Η βέλτιστη διαδρομή μας δίνει και το βέλτιστο πρόγραμμα λειτουργίας του πλοίου καθ' όλη τη διάρκεια του ταξιδιού. Εδώ βλέπετε κάποιες από τις παραμέτρους του μοντέλου του συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας του πλοίου. Βλέπετε ότι πρόκειται για ένα πλοίο το οποίο χρησιμοποιεί 6 ηλεκτρογεννήτριες, 3 μικρές και 3 πιο μεγάλες, μέγιστη ταχύτητα πλεύσης, ο δείκτης ενεργειακής αποδοτικότητας στα όρια του, για όταν βρίσκεται σε ανοιχτή θάλασσα ή στο λιμάνι, ο συνολικός μεικτός όγκος του πλοίου, τα δεδομένα φόρτωσης του πλοίου, δηλαδή όταν ξεκινάει πόσους επιβάτες έχει, μέχρι να πιάσει το πρώτο λιμάνι, πώς γίνονται αυτοί στη συνέχεια, τα οχήματα και ούτω καθεξής. Και εδώ βλέπετε τα εξεταζόμενα σενάρια, όπου σε κάθε σενάριο ενεργοποιούνται κάποιες συγκεκριμένες δυνατότητες του αλγορίθμου. Αυτές οι δυνατότητες αφορούν η πρώτη, τη βέλτιστη κατανομή της ισχύως στις γεννήτριες. Βλέπετε λοιπόν ότι ενεργοποιείται και στα 4 σενάρια. Η βέλτιστη διαχείριση της ισχύως του συστήματος πρόωσης και ο περιορισμός του δείκτη ενεργειακής αποδοτικότητας του πλοίου. Βλέπετε λοιπόν εδώ πέρα που ενεργοποιούνται αυτές οι δυνατότητες. Στα αποτελέσματα που θα σας δώσω, θα επικεντρώσω κυρίως στο σενάριο 1, όπου είναι το φτωχό σενάριο εντός εισαγωγικών, έχουμε δηλαδή μόνο βέλτιστη κατανομή της ισχύως, και στο σενάριο 4 που ενεργοποιούνται όλες οι δυνατότητες του αλγορίθμου. Αυτά το διοξίδιο προκύπτει από κανονισμούς περιβαλλοντικούς. Ναι, από αντίστοιχους κανονισμούς του IMO. Να ρωτήσω κάτι. Ναι. Αυτή η διακριτοποίηση στις καταστάσεις του πλοίου, σε πόσες καταστάσεις καταλήγει, δηλαδή πόσα μπιτ έχει το διάνυσμα εκείνο το. Πάω λίγο πίσω. Λοιπόν, είμαστε εδώ. Ναι, ναι. Εδώ είναι συγκεκριμένα τα πράγματα. Αν έχουμε 6 γεννήτριες, έχουμε 6 bit. Και μετά εδώ πέρα, τα επόμενα bit ορίζονται από την ακρίβεια που θέλουμε να δώσουμε στη διακριτοποίηση της μεταβολής της γεννηθήσας απόστασης. Οπότε στην πράξη θέλουμε. Αν λοιπόν θέλουμε να τη χωρίσουμε σε 18, στάθμες, ναι, θα χρησιμοποιήσουμε πόσα bit, θα χρησιμοποιήσουμε 5. 4-5, ξέρω. Και ο δυναμικός προγραμματισμός μετά αυτό το οποίο κάνει είναι να
να επιδρά πάνω σε αυτές τις τρεις ποσότητες, έτσι, σε κάθε κατάσταση. Και μετά προφανώς ο αριθμός των καταστάσεων, έτσι, προκύπτει δύο σχήματα. Το σφάλμα που εισάγεται λαμβάνεται υπόψη, γιατί προφανώς η διακριτοποίηση κάνει κάποια. Ναι, εντάξει, το σφάλμα είναι πολύ μικρό. Αν δηλαδή προηγηθεί σε απόσταση, η οποία η απόκληση είναι, ξέρω εγώ, 2 χιλιόμετρα, 2 ναυτικά μίλια από προορισμό σε προορισμό και τη διακριτοποιήσω σε 18 στάθμες, εντάξει, το σφάλμα είναι πολύ. Λοιπόν, κάποια αποτελέσματα. Εδώ βλέπετε κάποια μεγέθη που αφορούν το αρχικό πλάνο λειτουργίας του πλοίου, το μη βελτιστοποιημένο. Βλέπετε το συνολικό φορτίο του πλοίου, την ισχύ του συστήματος πρόωσης, την ταχύτητα πλεύσης και το φορτίο υπηρεσίας. Και στη συνέχεια βλέπετε τα αποτελέσματα που έδωσε ο αλγόριθμος. Εδώ βλέπετε την παραγωγή των γεννητριών του πλοίου στο σενάριο 1. Με διαφορετικό χρώμα φαίνεται η κάθε γεννήτρια. Έχουμε προφανώς ισοζύγιο παραγωγής κατανάλωσης σε κάθε ώρα του ταξιδιού. Αυτό είναι το ζητούμενο. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, εδώ η συνολική παραγωγή ισούται με την μπλε γραμμή που είναι το συνολικό φορτίο του συστήματος. Και εδώ είναι το αντίστοιχο διάγραμμα για το σενάριο 4. Εδώ επεμβαίνει ο αλγόριθμος και προφανώς τι κάνει εδώ. Ουσιαστικά αυτό που παρατηρούμε είναι ότι όταν βρισκόμαστε στην ανοιχτή θάλασσα, μειώνει το φορτίο του συστήματος. Μειώνει δηλαδή την ισχύ του συστήματος ηλεκτροπρόωσης. Και αντίστοιχα την αυξάνει όταν πλησιάζουμε σε κάποιο λιμάνι, είτε απομακρυνόμαστε από κάποιο λιμάνι. Με αυτόν τον τρόπο προσπαθεί να κρατήσει το σημείο λειτουργίας όσο το δυνατόν πιο κοντά στη βέλτιστη τιμή του. Και επιπλέον, ένα άλλο που παρατηρούμε είναι ότι η γεννήτρια 5, η οποία χρησιμοποιήθηκε στο σενάριο 1, στο σενάριο 2 δεν χρησιμοποιείται. Προφανώς αυτή είναι η πιο ακριβή γεννήτρια από τις 5 γεννήτριες που χρησιμοποιούνται εδώ. Άλλα αποτελέσματα που βλέπετε εδώ είναι η ταχύτητα πλεύσης, επιβεβαιώνονται αυτά που σας είπα πιο πριν. Όταν χρησιμοποιούμε το αλγόριθμο, η ταχύτητα πλεύσης στην ανοιχτή θάλασσα μειώνεται. Και εδώ πέρα είναι ο δείκτης ενεργειακής απόδοσης του πλοίου, τον οποίο καταφέρνουμε να κρατάμε κάτω από τα ανώτατα όρια όταν χρησιμοποιούμε τη συγκεκριμένη μέθοδο. Σε ό,τι αφορά τώρα το κόστος λειτουργίας, η χρήση αυτής της μεθόδου επέφερε μία μείωση 2,7% μεταξύ των σεναρίων 1 και 4 και 3,3% μεταξύ των σεναρίων 2 και 3. Αυτές οι μειώσεις δεν είναι καθόλου απαιτητές, καθώς καταλαβαίνετε ότι δεν χρειάζεται να επενδύσουμε κάτι στο πλοίο. Ένα software χρειάζεται, το οποίο θα βγάζει το βέλτιστο πλάνο λειτουργίας. Και το τελευταίο αντικείμενο, κλείνοντας τη σημερινή παρουσίαση, είναι η βέλτιστη λειτουργία συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας μεγάλων εμπορικών λιμένων. Ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός ουσιαστικά έχει αρχίσει να επιβάλλει αυστηρούς κανονισμούς για την αποδοτική και καθαρή λειτουργία των εμπορικών λιμένων. Δυστυχώς όμως στην πραγματικότητα συμβαίνει το αντίθετο. Τα μεγάλα λιμάνια συνεχίζουν να λειτουργούν με χαμηλή απόδοση και επίσης να επιβαρύνουν πάρα πολύ με αέριους ρήπους τις γύρω περιοχές. Θα μπορούσε να καλυτερεύσει αυτή η κατάσταση? Η απάντηση είναι ναι, καθώς τα λιμάνια διαθέτουν ένα πλήθος από ευέλικτα φορτία, τα οποία μπορούμε κατάλληλα να μετατοπίσουμε σε διάφορες μερικές περιόδους που εμάς μας συμφέρει. Αυτά τα φορτία μπορεί να είναι είτε συστήματα παροχής ηλεκτρικής ενέργειας σε πλοία, είτε τα εμπορευματοκιβώτια ψήξης με σύστημα ψήξης που βρίσκονται στο λιμάνι, τα γνωστά ρίφερς, είτε ηλεκτροκίνητα οχήματα που υπάρχουν στο λιμάνι, είτε ακόμα και οι γερανοί που υπάρχουν στο λιμάνι. Επίσης, στα λιμάνια υπάρχει και δυνατότητα για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Αν εκμεταλλευτούμε, παραδείγματος χάρη, αν κάποιο λιμάνι εγκαταστήσει offshore αιωλικά πάρκα, αν εκμεταλλευτεί την ενέργεια των κυμάτων ή υπό συνθήκες εκμεταλλευτεί τις βοηθητικές μηχανές των πλοίων που βρίσκονται στο λιμάνι και είναι συνδεδεμένα με το σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας του λιμανιού. Είναι το λεγόμενο cold ironing. Αυτό που η ιδέα ήταν λοιπόν να αναπτυχθεί ένα πολυπρακτορικό σύστημα το οποίο θα βγάζει ένα βέλτιστο πλάνο λειτουργίας του λιμανιού για έναν επόμενο χρονικό ορίζοντα.
Η ιδέα ποια είναι λοιπόν, σε κάθε φορτίο του συστήματος, σε κάθε ευέλικτο φορτίο του συστήματος, αντιστοιχίζουμε ένα πράκτορα. Εδώ βλέπετε ότι σε κάθε κοντέινερ αντιστοιχίζεται ένας πράκτορας και αυτοί οι πράκτορες επικοινωνούν με κάποιους άλλους πράκτορες, ομαδάρχες ας το πούμε, σε ένα ανώτερο επίπεδο ομαδοποίησης. Το ίδιο γίνεται για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα και σχηματίζεται το επίπεδο ομαδοποίησης της συμπεριφοράς των ευέλικτων φορτίων. Αυτοί οι πράκτορες τώρα με τη σειρά τους αναφέρονται και επικοινωνούν με ένα ανώτερο επίπεδο ομαδοποίησης, το aggregation layer που βλέπετε εδώ πέρα, όπου ομαδοποιείται ουσιαστικά η συμπεριφορά πράκτορων του, του αμέσως κατώτερου επίπεδου του ίδιου τύπου. Βλέπετε λοιπόν ομαδοποιούνται οι ομαδάρχες των reefers και οι ομαδάρχες των ηλεκτροκίνητων οχημάτων. Και βεβαίως ομαδοποιούνται και οι συμπεριφορές, έτσι, οι αποκρίσεις των χερσαίων συστημάτων παροχής ηλεκτρικής ενέργειας στα πλοία. Όλο αυτό το σύστημα καταλήγει σε έναν τελικό πράκτορα, το διαχειριστή του λιμανιού, και βεβαίως εκεί πέρα αναφέρονται απευθείας, επικοινωνούν απευθείας με αυτόν τον πράκτορα, αν υπάρχουν συστήματα, τοπικά συστήματα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, παραδείγματος χάρη αν υπάρχει ένα παράκτιο αιωλικό πάρκο. Σε κάθε γύρο διαπραγματεύσεων, τώρα μεταξύ των πράκτορων, γίνονται αυτές εδώ οι ενέργειες. Μέχρι να ισορροπήσει το σύστημα σε μια τελική λύση. Ουσιαστικά η διαδικασία ξεκινάει από τον διαχειριστή πράκτορα, ο οποίος στέλνει προς τα κατώτερα επίπεδα το προφίλ της τιμής της ηλεκτρικής ενέργειας για τις επόμενες, παραδείγματος χάρη, 24 ώρες. Όταν πρώτο ξεκινάει η διαδικασία, στέλνει την πρόβλεψη της τιμής της ηλεκτρικής ενέργειας. Την τιμή της κιλοβατόρας. Όταν φτάσει αυτό το προφίλ, ας πούμε, 24 τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας για το επόμενο 24. Όταν φτάσει αυτό το προφίλ της τιμής ηλεκτρικής ενέργειας στους τοπικούς πράκτορες, αυτοί λύνουν ένα τοπικό πρόβλημα βελτιστοποίησης και αποφασίζουν τη βέλτιση κατανάλωσή τους μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα, ούτως ώστε να ελαχιστοποιείται το κόστος λειτουργίας τους. Και ταυτόχρονα κάποιοι άλλοι περιορισμοί. Απαντούν λοιπόν με ένα προφίλ κατανάλωση. Αυτό το προφίλ κατανάλωση ομαδοποιείται στο αμέσως επόμενο επίπεδο και τελικά ομαδοποιείται στο aggregation layer και φτάνει τελικά στον πράκτορα διαχειριστή. Ο πράκτορας διαχειριστής λοιπόν λαμβάνει την απόκριση, τη συνολική απόκριση των πρακτόρων, βλέπει τη συνολική κατανάλωση του λιμανιού, ξέρει την τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας και αποφασίζει με κάποιον τρόπο ένα καινούριο προφίλ της τιμής της ηλεκτρικής ενέργειας, ούτως ώστε να δώσει κάποια κίνητρα στους πράκτορες να μετατοπίσουν ή όχι τη ζήτησή τους σε κάποιες χρονικές περιόδους. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν ελαχιστοποιούμε το κόστος λειτουργίας, περιορίζουμε τις αέριες εκπομπές στο λιμάνι και επίσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί αυτό το σύστημα και για βοηθητικές υπηρεσίες προς το ηλεκτρικό δίκτυο. Δηλαδή να μετατοπίσουμε τη ζήτηση σε περιόδους χαμηλής φόρτισης του ηλεκτρικού συστήματος. Εδώ βλέπετε το μοντέλο του διαχειριστή πράκτορα. Ουσιαστικά, όταν πρωτοξεκινάει η διαδικασία, στέλνει το προφίλ, μάλλον στέλνει την πρόβλεψη της ηλεκτρικής ενέργειας, της τιμής της ηλεκτρικής ενέργειας και στη συνέχεια σε κάθε γύρο διαπραγμάτευσης την αλλάζει βάσει της τιμής που είχαμε στο προηγούμενο γύρο διαπραγματεύσεων και του συνολικού φορτίου του συστήματος. Εδώ είναι τα τοπικά προβλήματα βελτιστοποίησης. Αυτό είναι το πρόβλημα βελτιστοποίησης που λύνει ένας πράκτορας ενός reefer. Ουσιαστικά ελαχιστοποιεί το κόστος λειτουργίας και αυτοί εδώ είναι οι περιορισμοί. Ο πρώτος περιορισμός προφανώς κρατάει την κατανάλωση μεταξύ συγκεκριμένων ορίων. Ο δεύτερος περιορισμός κρατάει την εσωτερική θερμοκρασία του κοντέινερ μεταξύ κάποιων ορίων, ανάλογα με το προϊόν που υπάρχει στο συγκεκριμένο εμπορευματοκιβώτιο. Αυτός ο περιορισμός δεσμεύει η αρχική εσωτερική θερμοκρασία να είναι ίδια με την τελική, στο τέλος δηλαδή του χρονικού ορίζοντα. Και οι δύο τελευταίοι περιορισμοί, οι εσωτικοί περιορισμοί, ουσιαστικά μας δίνουν το θερμοκρασιακό μοντέλο του συγκεκριμένου κοντέινερ. Ένα αντίστοιχο πρόβλημα βελτιστοποίησης λύνεται για τα ηλεκτρικά οχήματα. Μην σας κουράσω με λεπτομέρειες, είναι παρόμοια η λογική, πάλι ελαχιστοποιείται το συνολικό κόστος λειτουργίας του συγκεκριμένου οχήματος. Και οι δύο τελευταίες εξισώσεις εδώ πέρα είναι ουσιαστικά το μοντέλο φόρτισης του συγκεκριμένου οχήματος. Πώς μεταβάλλεται δηλαδή η κατάσταση φόρτισης ανάλογα με την ισχύ
που είτε τραβά το όχημα από το δίκτυο, είτε δίνει. Υπάρχει τη δυνατότητα να δώσει ίσχυ προς το δίκτυο. Το SOC είναι το State of Charge. State of Charge, ακριβώς. Εδώ είναι το αντίστοιχο πρόβλημα βελτιστοποίησης που λύνει ένας πράκτορας σε ένα χερσαίο σύστημα παροχής ηλεκτρικής ενέργειας σε ένα πλοίο που βρίσκεται στο λιμάνι. Ελαχιστοποιείται το κόστος λειτουργίας των βοηθητικών γεννητριών του πλοίου συν το κόστος λειτουργίας του χερσαίου συστήματος. Οι αντίστοιχοι περιορισμοί που βλέπετε είναι εδώ και ουσιαστικά θα σας αναφέρω ο πιο σημαντικός, ο καινούριος περιορισμός είναι αυτός εδώ πέρα, ο οποίος ουσιαστικά περιορίζει τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα στο συγκεκριμένο πλοίο. Και υπάρχει ένα αντίστοιχο πρόβλημα βελτιστοποίησης που λύνει ο πράκτορας ο οποίος ομαδοποιεί τις συμπεριφορές αυτών εδώ των συστημάτων. Η μόνη διαφορά εδώ πέρα είναι ότι περιορίζονται και οι εκπομπές ένα πλοίο, αλλά και οι συνολικές εκπομπές σε όλο το λιμάνι. Αποτελέσματα προσομοίωσης. Εδώ σας δείχνω εισαγωγικά κάποιες παραμέτρους του μοντέλου που χρησιμοποιήθηκε, των επιμέρους μοντέλων των πρακτόρων που χρησιμοποιήθηκαν και τα σενάρια λειτουργίας που προσομοιώθηκαν. Πάλι ενεργοποιούνται κάποιες συγκεκριμένες δυνατότητες. Η πρώτη δυνατότητα είναι αν θα έχουμε βέλτιστη διαχείριση της ισχύως. Η δεύτερη είναι αν θα περιορίζουμε τις αέριες εκπομπές ανά πλοίο ή αν θα τις περιορίζουμε σε επίπεδο λιμανιού. Σενάρια 1, 2, 3 και 4. Προφανώς το 3 είναι εκεί που ενεργοποιούνται ταυτόχρονα όλες αυτές οι δυνατότητες. Και εδώ είναι κάποια από τα αποτελέσματα που πήραμε. Εδώ βλέπετε το προφίλ της τιμής ηλεκτρικής ενέργειας, πώς αλλάζει από γύρω σε γύρω διαπραγματεύσεων, μέχρι να ισορροπήσει σε ένα σταθερό προφίλ, όπου εκεί σταματάει και η διαδικασία. Πρακτικά χρειάστηκαν μόνο 4 γύροι διαπραγματεύσεων για να ισορροπήσει το σύστημα. Εδώ βλέπετε την κατανάλωση, τη συνολική κατανάλωση σε ηλεκτρική ενέργεια της περιοχής του λιμανιού συν την κατανάλωση του λιμανιού για τα 4 εξεταζόμενα σενάρια και προφανώς, μάλλον πριν σας πω αυτό που παρατηρούμε, με διακεκομένη γραμμή είναι η κατανάλωση μόνο της περιοχής του λιμανιού, χωρίς το λιμάνι. Όταν λοιπόν μπαίνει και το λιμάνι, υπολογίζεται και η κατανάλωση του λιμανιού, βλέπετε ότι αυτή μετατοπίζεται κυρίως στις περιοχές χαμηλής ζήτησης. Άρα έχουμε το λεγόμενο valley filling. Και επίσης, πού αλλού έχουμε μέγιστη ζήτηση, όταν προφανώς έχουμε τη χαμηλή τιμή ηλεκτρικής ενέργειας, στις χαμηλές τιμές. Εδώ βλέπετε τη συνολική ζήτηση των reefers για τα 4 σενάρια. Ο αλγόριθμος μετατοπίζει τη ζήτηση των reefers όταν η τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας είναι χαμηλή. Το αντίστοιχο συμβαίνει για τα ηλεκτρικά οχήματα. Με διακεκομένη γραμμή βλέπετε εδώ πέρα το σενάριο 4, όπου καμία από τις δυνατότητες του αλγορίθμου δεν ενεργοποιείται, άρα έχουμε την κλασική λειτουργία του λιμανιού. Βλέπετε λοιπόν τη μεγάλη διαφορά εδώ πέρα, τι ενέργεια θα απορροφούσαν τα reefers χωρίς τον αλγορίθμο και πώς μεταβάλλεται αυτή με τη χρήση του αλγορίθμου. Εδώ βλέπετε τις εσωτερικές θερμοκρασίες των reefers, επέλεξα τυχαία 20 κοντέινερ, τα οποία έχουν 20 διαφορετικά προϊόντα και παρατηρείτε ότι η θερμοκρασία τους παραμένει σχεδόν σταθερή. Επιτυχάνουμε να την κρατάμε σταθερή. Και εδώ είναι οι αέριες εκπομπές σε επίπεδο λιμανιού, οι οποίες βλέπετε ότι μπορούν να περιοριστούν δραστικά στο σενάριο νούμερο 3, όπου ενεργοποιείται η αντίστοιχη δυνατότητα. Τις τιμές αυτές ο κεντρικός πράκτορας, τις κιλοβατώρες για τις 24 ώρες, πού τις βρίσκεται το. Ναι, έχει μία πρόβλεψη της ζήτησης της περιοχής και σε κάθε γύρο διαπραγματεύσεων παίρνει τη συνολική ζήτηση των πρακτόρων που βρίσκονται από κάτω. Το κόστος κιλοβατόρας για τις επόμενες 24 ώρες, πώς το υποδεικνύει, ναι, πώς το υπολογίζει. Εδώ, παραδείγματος χάρη, μπορεί να εφαρμοστεί μία λογική που να συνδυάζει το πραγματικό κόστος κιλοβατόρας και τη φόρτιση του δικτύου. Δηλαδή να βάλουμε ένα πολλαπλασιαστικό συντελεστή, ένα συντελεστή που θα πολλαπλασιάζουμε το κόστος, ο οποίος θα αυξάνει πάνω από τη μονάδα, πότε, όταν η φόρτιση του συστήματος είναι πολύ υψηλή. Ή θα πέφτει λίγο κάτω από τη μονάδα, όταν η φόρτιση του συστήματος είναι χαμηλή. Άρα με αυτόν τον τρόπο θα δώσουμε ένα κίνητρο να πάνε πού, προς τη χαμηλότερη τιμή. Ταυτόχρονα κρατώντας και τη βασική μορφή της πραγματικής τιμής της ηλεκτρικής ενέργειας. Αυτό το κόστος σαν κιλοβατόρα έχει σχέση με το κόστος του συστήματος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Ναι.
Κοιτάξτε. Η πρόβλεψη είναι η μαύρη γραμμή. Υποτίθεται ότι αυτή θα είναι η πραγματική τιμή. Έτσι, αν το σύστημα πρόβλεψης είναι καλό και πέσει 100% μέσα, είναι η μαύρη γραμμή. Αυτό που υπολογίζεται από γύρω σε γύρω είναι η διακεκομένη γραμμή. Βλέπετε ότι η μορφή είναι η ίδια. Μεταβάλλεται όμως λίγο η τιμή, γιατί μεταβάλλεται και η ζήτηση του λιμανιού. Ανάλογα λοιπόν, αν πάρε. Να αποκτήσουμε δηλαδή τα φορτία προς τις ώρες που έχουν, είναι πιο φθηνή κιλοβατόρα. Που είναι πιο φθηνή κιλοβατόρα και ταυτόχρονα πήγε και ένα δεύτερο κριτήριο, να κόβουμε και τη μέγιστη φόρτιση της περιοχής. Όταν δηλαδή το σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας της περιοχής παρουσιάζει πολύ μεγάλο φορτίο, εκεί πέρα να προσπαθούμε να μετατοπίσουμε τη ζήτηση του λιμανιού εκτός αυτών των περιοχών. Σε ό,τι αφορά το κόστος λειτουργίας τώρα, έχουμε μία μείωση 6,5% μεταξύ των σεναρίων 3 και 4 και 7,4% μεταξύ των σεναρίων 1 και 4. Αυτή η μείωση θεωρώ ότι είναι αρκετά σημαντική για τόσο μεγάλα συστήματα. Με ένα πολύ χαμηλό κόστος επένδυσης. Και εδώ πέρα κάποια δεδομένα για την πολυπλοκότητα του συστήματος. Βλέπετε ότι αν χρησιμοποιούσαμε ένα κεντρικό αλγόριθμο βελτιστοποίησης, θα έπρεπε να λύσουμε ένα πρόβλημα με 168.000 μεταβλητές απόφασης και 475.000 περιορισμούς. Αυτό πρακτικά είναι αδύνατο. Το συγκεκριμένο σύστημα στην πράξη μπορεί να μας δώσει μια λύση σε χρόνο κάτω των 10 δευτερολέπτων, αν λάβουμε υπόψη τα latency των επικοινωνιών και το χρόνο που χρειαζόμαστε για να λύσουμε τα τοπικά προβλήματα βελτιστοποίησης. Ναι, αλλά η λύση και μάλιστα που προέκυψε μόνο με 4 γύρους δεν είναι κατά πάσα πιθανότητα ένα τοπικό ελάχιστο που μπορεί να βελτιωθεί έτσι περαιτέρω αν έχουμε κάποιο καλύτερο έτσι, τρόπο αναζήτηση. Αυτό που παρατήρησα εδώ πέρα είναι ότι μετά τον 4ο γύρο το προφίλ το άφησα να τρέξει για 10 γύρους, έτσι. Ναι. Το προφίλ δεν άλλαξε. Το προφίλ της τιμής ηλεκτρικής ενέργειας. Άρα ουσιαστικά εκεί πέρα μπαίνει ένα κριτήριο σύγκλησης, εάν η απόκληση μεταξύ των δύο γύρων είναι κάτω από το συγκεκριμένο όριο, κάπου εκεί σταματάει Υπάρχει κάποιο convexity, υπάρχει κάποια μαθηματική ιδιότητα που να μας λέει ότι τόσο γρήγορα μπορεί να βρίσκεται την απέλπτη λύση, γιατί... Πόσο γρήγορα. Ναι, γιατί αλλιώς μπορεί να δοκιμάσει κάποιες, ας πούμε, simulated annealing, δηλαδή τεχνικές βελτιστοποίησης πιο προχωρημένες, και πως βρει κάτι καλύτερο ακόμα. Ναι, το πρόβλημα είναι ότι αν πάμε σε τέτοιες τεχνικές, όμως έχουμε ένα τεράστιο πρόβλημα. Δηλαδή, αν πάμε να χρησιμοποιήσουμε simulated annealing με 168.000 μεταβλητές απόφασης, νομίζω δεν γίνεται. Γίνεται, τέλος, ναι. Σε λογικούς χρόνους. Οι τεχνικές αυτές, όπως simulated annealing, γενετική αλγόριθμη κλπ, μπορούν να εφαρμοστούν σε τέτοια προβλήματα χωρίς μεγάλη πολυπλοκότητα. Είναι τεχνικές έτσι κι αλλιώς, οι οποίες είναι black box, δηλαδή τις τρέχεις και αν σου δώσουν κάτι καλύτερο, σου δώσα. Αλλά μου φαίνεται περίεργο με 4 μόνο κύκλους να φτάνει σε σύγκληση του τέτοιου, σημαίνει μάλλον ότι είναι τοπικό. Δεν ξέρω. Ίσως να είναι το πρόβλημα να έχει κάποια convexity και να πηγαίνει γρήγορα. Ναι, αυτό ίσως είναι ένα αντικείμενο που θα μπορούσε να διερευνηθεί. Ναι, το πρόβλημα έχει ενδιαφέρον να το δει. Η πρώτη σκέψη που είχα κάνει και εγώ ήταν να χρησιμοποιήσω κλασικούς αλγορίθμους βελτιστοποίησης. Εκεί πέρα όμως το πρόβλημα είναι ότι έχουμε ένα τεράστιο, ένα πολύ πολύπλοκο πρόβλημα το οποίο δεν μπορεί να λυθεί. Κάποιο είδους προγραμματισμού δηλαδή. Ναι, ναι, όχι, τέτοιοι ίσως να μην είναι. Ένα παρόμοιο σύστημα χρησιμοποιήθηκε και κλείνω, δεν θα σου κουράσω άλλο. Χρησιμοποιήθηκε για τον real-time έλεγχο τη ζήτηση του λιμανιού και εδώ θα σας δείξω κάποια αποτελέσματα που αφορούν τη στήριξη της συχνότητας του συστήματος. Βλέπετε εδώ το βρόχο ελέγχου της συχνότητας του συγκεκριμένου μικρού ασθενούς συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας και εδώ πέρα βλέπετε ότι επεμβαίνει ο συγκεκριμένος αλγόριθμος ο οποίος τι προσπαθεί να κάνει, προσπαθεί να αναιρέσει αυτές τις διαταραχές εδώ στο φορτίο οι οποίες στη συνέχεια προκαλούν τη βύθιση ή την αύξηση της συχνότητας του συστήματος. Βλέπετε λοιπόν εδώ κάποια χαρακτηριστικά αποτελέσματα. Βλέπετε την βύθιση της συχνότητας με διακεκομένη γραμμή εάν δεν χρησιμοποιηθεί ο συγκεκριμένος αλγόριθμος ελέγχου και την αντίστοιχη βύθιση όταν το λιμάνι χρησιμοποιεί το συγκεκριμένο αλγόριθμο και προσπαθεί να στηρίξει τη συχνότητα. Είναι προφανώς ότι έχουμε πολύ μικρότερη βύθιση
και μια πολύ ομαλότερη επαναφορά της κοντά στην ονομαστική τιμή. Και εδώ βλέπετε αντίστοιχα πώς μειώθηκε η κατανάλωση, η συνολική κατανάλωση του λιμανιού, ούτως ώστε να αναιρεθεί αυτή η απότομη αύξηση του φορτίου που μας έφερε τη βύθιση της συχνότητας. Και εδώ αντίστοιχα πώς μειώθηκε η κατανάλωση των reefers και των ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο λιμάνι. Κλείνοντας, να σας πω δύο λόγια για το πώς έχει αξιοποιηθεί η συγκεκριμένη έρευνα. Τμήματα αυτής της έρευνας έχουν χρησιμοποιηθεί σε 15 ερευνητικά προγράμματα και επίσης έχουν δημοσιευθεί σε περισσότερα από 100 άρθρα σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, συνέδρια και κεφάλαια βιβλίων. Και επίσης κάποια απλοποιημένα μοντέλα από αυτά που είδατε έχουν χρησιμοποιηθεί για τη διδασκαλία πανεπιστημιακών μαθημάτων και τη συγγραφή εκπαιδευτικών συγγραμμάτων. Προοπτικές συνέχισης. Θεωρώ ότι η συγκεκριμένη έρευνα θα μπορούσε να αναπτυχθεί στους εξής τομείς: στο βέλτιστο σχεδιασμό και την ανάπτυξη συστημάτων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας με διασυνδέσεις συνεχούς ρεύματος και με μεγάλη διείδηση ΑΠΕ. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα καυτό ζήτημα και για την Κρήτη, καθώς όπως γνωρίζετε τα επόμενα χρόνια θα ξεκινήσουν οι διασυνδέσεις της Κρήτης με το υπηρετικό σύστημα και η μεγάλη διασύνδεση θα είναι με συνεχές ρεύματος. Η μεγάλη, η μικρή θα είναι με εναλλασσόμενο. Η βέλτιστη λειτουργία μεγάλων εμπορικών λιμένων τόσο σε επίπεδο προγραμματισμού όσο και σε πραγματικό χρόνο. Νομίζω ότι εδώ πέρα το πεδίο είναι εντελώς παρθένο και μπορούν να γίνουν πάρα πολλά πράγματα. Δεν έχει γίνει σχεδόν τίποτα. Στη διεθνή βιβλιογραφία δεν υπάρχει σχεδόν τίποτα. Η βέλτιστη διαχείριση φόρτισης μεγάλων στόλων ηλεκτρικών οχημάτων. Και τέλος, η μοντελοποίηση και η βέλτιστη διαχείριση ενεργειακών συστημάτων, μεγάλων κτηριακών συγκροτημάτων, με ενσωμάτωση ΑΠΕ, συστημάτων αποθήκευσης, σε επίπεδο όμως μικροδικτύων. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας και για την υπομονή σας. Σας ευχαριστώ πολύ.